Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στο Πάμε Ευρώπη. Κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από τη ξηρά, έγραψε πριν από 2 χρόνια η Κενιάτισσα Ουαρσάν Σάιρ στο ποίημα της Πατρίδα, αποτυπώνοντας σε μερικές μονολέξεις την ομή πραγματικότητα της προσφυγικής κρίσης. Μιας κρίσης που επέφερε τη μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση ανθρώπων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατομμύρια άνθρωποι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου, ενώ χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές έχασαν τη ζωή τους στον υγρό τάφο της Μεσογείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται όχι μόνο να διαχειριστεί τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που κατέκλυσαν τα κράτη-μέλη της, αλλά και να αντιμετωπίσει την κρίση στο σύνολό της. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καταλήξει σε μια δεσμή μέτρων που αφορά μεταξύ άλλων στην μετεγκατάσταση ετούντων άσυλο, την επανεγκατάσταση ατόμων από γειτονικές χώρες και τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων της, ώστε να καταπολεμήσει τη λαθρέα διακίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι δράσεις δεν φαίνεται να αποδίδουν καρπούς, στον επιθυμητό τουλάχιστον βαθμό, ενώ μείζον ζήτημα αποτελεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στο κράτος υποδοχής τους. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, που βρίσκεται κοντά μας. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Ευρώπη. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου προσφυγική κρίση και όπως όλα δείχνουν, ίσως να μην ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Αυτό το πρόβλημα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την ίδια την Ευρώπη για να αποδείξει ότι μπορεί να λύσει προβλήματα. Βεβαίως δεν ήταν έτοιμη γιατί στην αρχή, θυμάμαι χαρακτηριστικά στην αρχή της θητείας μας, κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούσαμε για αυτήν την κρίση και κάποιοι άλλοι έκλαιναν τα αυτιά τους. Γιατί δεν τους αφορούσε το πρόβλημα. Αφορούσε την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Ιταλία. Οι βόρειες χώρες δεν ήθελαν να ακούσουν γιατί δεν ήταν δικό τους πρόβλημα. Αντιλήφθηκαν το μέγεθος του προβλήματος όταν έφτασαν στα σύνορά τους οι πρόσφυγες. Και ήταν αργά. Και ήταν ήδη αργά. Αλλά για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κανένας δεν φεύγει από τον τόπο του, αν δεν υπάρχουν λόγοι για να φύγει από τον τόπο του. Και οι λόγοι για να φύγει από τον τόπο του είναι η πόλεμη, είναι η τρομοκρατία, είναι η πείνα, είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, οποιοςδήποτε και εμείς στη θέση τους, το ίδιο πράγμα θα κάναμε για να γλιτώσουμε. Μην ξεχνούμε ότι και εμείς πρόσφυγες, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά. Κανέναν μας δεν ήθελε να φύγει από τους δικούς τους τόπους να έρθει στις ελευθερές περιοχές, αλλά ήταν όρος για να επιβιώσουμε. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί απέναντι στο πρόβλημα με μια συνολική προσέγγιση. Και επειδή ήμουνα και ο εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το μεταναστευτικό προσφυγικό στην νομοδότηση, η οποία ψηφίστηκε πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε εξαντλητικά αναλύσει το πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισης. Καταρχήν να πούμε ότι δυστυχώς υπήρχαν ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συμμετείχαν να δημιουργηθεί αστάθεια στην περιοχή. Συρία, Λιβύη. Συμμετείχαν ευρωπαϊκές χώρες. Δήθεν για να έρθει η αραβική άνοιξη και στο τέλος έφεραν ένα βαρύ αραβικό χειμώνα. Δηλαδή, αυτά τα καθεστώτα τα οποία υπήρχαν πριν και βεβαίως με τα προβλήματα τους, με την έλλειψη δημοκρατίας που είχαν, ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είναι η κατάσταση σήμερα. Σε αντικατάσταση αυτών των καθεστώτων έχουμε τον ISIS, ο οποίος πέρσι τέτοιον καιρό ήταν απέναντι από τις αχτές της Κύπρου, είχε φτάσει μέχρι τις αχτές της Συρίας. Και το πρόβλημα αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν δεν υπήρξε η παρέμβαση, να πούμε, της Ρωσίας στη συγκεκριμένη, στη δεδομένη στιγμή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δημιουργούν κάποια άλλη τα προβλήματα και φταίει η Ευρώπη. Δηλαδή, ήρθε η Αμερική, έκανε τα δικά της τα πολιτικά παιχνίδια και το βάρος του προσφυγικού το επομίζονται οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένων όλων αυτών, η Ευρώπη για να μπορέσει αυτήν το πρόβλημα, πρόκληση όπως το ονομάζω, να το αντιμετωπίσει σωστά, θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. Και πρέπει να σταματήσει η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος από κάποιες χώρες της Ευρώπης, θεωρώντας ότι πρέπει να χτίσουν τείχη, να υψώσουν φράχτες για να μην εισέρθουν οι πρόσφυγες στη δική τους τη χώρα και να επομίζεται η Ελλάδα, για παράδειγμα, μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, το πρόβλημα να φιλοξενεί, μάλιστα με μεγαλείο ψυχής να αποδεικνύει για τον πολιτισμό της χώρας και τον κατοίκο, με έναν τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε
να είναι δυσανάλογα τα βάρη. Έχουν αποφασιστεί πολιτικές με την κατάσταση σε αναδιανομής. Δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει αυτό. Οφείλει η Ευρώπη να επιβάλλει αυτή τη λογική διαφορά. Μπορεί να την επιβάλλει, κύριε Παπαδάκη. Μπορεί να την επιβάλλει, να πάρθουν μέτρα. Ξέρετε, ζούμε την εποχή της πολιτικής σκοπιμότητας. Για παράδειγμα, το πρώτο παράδειγμα της Ουγγαρίας θα μπορούσε να τιμωρηθεί με στέρηση κοινοτικών κονδυλίων. Μπορεί να είναι η Ευρώπη à la carte. Επιλέγουμε μόνο στα καλά της Ευρώπης όταν θα πάρουμε κοινοτικά κονδύλια για τον αγροτικό τομέα, για την ψηφιακή τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο. Και στα προβλήματα να λέμε, ξέρετε, εμείς δεν πρόκειται να υποδεχθούμε κανέναν προσφυγά. Άλλωστε, ποιο το νόημα της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν είμαστε μαζί και στα καλά, αλλά και στα κακά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι εύκολο. Και έχουν πάρθει σωστές αποφάσεις για δημιουργία νόμιμων οδών. Γιατί έχουμε την παραοικονομία που αναπτύχθηκε με το προσφυγικό. Λαθρέμποροι ψυχών. Βγάζονται εκατομμύρια κλιματικά δίκτυα. Σε βάρος αθώων ψυχών πνίγονται παιδιά. Είδαμε τη σκηνή του μικρού Αϊλάν στα παρέλα της Μικρασίας. Συμβαίνουν δεκάδες, συνέβαιναν ειδικότερα πέρσι, τέτοια περιστατικά τα οποία δεν τα έχουμε δει. Νομίζω ότι ο πολιτισμός μας ως Ευρώπη οφείλει, μας κάνει να οφείλουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το πρόβλημα με συνολική προσέγγιση του ζητήματος. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα ενίοτε ως πολιτικό. Είναι πολιτικό, το οποίο βεβαίως είναι και ανθρωπιστικό. Θα έπρεπε όμως να αντιμετωπίζετε καθαρά ως ανθρωπιστικό ή δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός? Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί θέλω να πάμε και στην άλλη, μια άλλη λογική. Ας υποθέσουμε ήταν εντελώς ανοιχτά τα σύνορα της Ευρώπης και όσοι θέλετε ελάτε. Θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Θα δημιουργηθούν προβλήματα ανεργίας στις τοπικές κοινωνίες. Θα δημιουργηθούν συγκρούσεις πολιτισμών όταν είναι ανεξέλεκτο. Και θα φτάσουμε σε φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού που δυστυχώς αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να τη χάνουν της ανάλογης υποδοχής και σωμάτωσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ακραίος πολιτικός λόγος, η ακροδεξιά, με τα εύκολα συστήματα, πάει σε κάποιον άνεργο, του λέει, ξέρεις, δεν έχεις δουλειά, γιατί ήρθαν οι πρόσφυγες. Mm-hmm. Άρα το θύμα είναι ο πρόσφυγας. Δεν του λένε γιατί δεν έχεις αναπτύξει τις ικανότητες σου, ούτε ώστε να είσαι στην αγορά εργασίας. Δεν του λένε ότι το κεφάλαιο στη χώρα του προσπαθεί να απομυζήσει με τους χαμηλότερους μισθούς για να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες προς επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους. Λέει αυτή ο πρόσφυγας. Αν μου επιτρέπετε, είχαμε την τελευταία τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ. Κανένας τρομοκράτης μέχρι στιγμής δεν είναι από τους πρόσφυγες. Κανένας. Όλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ευρώπη και μεγάλωσαν. Ειδικά αυτή η περίπτωση στο Μάντσεστερ δεν είχε καμία σχέση με τη Λίβνη. Είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα καταρρύπτονται κάποιοι μύθοι ότι θα έρθουν οι τρομοκράτες συνολικά. Είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι δεν φρόντισαν οι χώρες τους να τους εσωματώσουν στις κοινωνίες για να μην οδηγηθούν στη ριζοσπαστικοποίηση και στον εξτρεμισμό. Να πάρουμε τα πράγματα κάτω, να τα βάλουμε και σε είναι οι ευθύνες των χωρών. Και έχω το παράδειγμα της περιοχής του Μόλεμπεκ στις Βρυξέλλες. 200.000 άνθρωποι είναι στιγμένοι σε μια πολύ μικρή περιοχή. Άφησαν ανεξέλεκτα τους χώρους θρησκευτικής λατρείας των μουσουλμάνων, έσταλαν κάποιες χώρες τους ημάμιδες τους και εκεί αντί να καλλιεργούν τη λογική της συνύπαρξης, καλλιεργούσαν το μίσος και τότε έφταιγε γιατί οι υπόλοιποι ήταν χριστιανοί και δεν περνούσαν καλά, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Το θέμα της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων θα το δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα που καταδεικνύει την προσφυγική κρίση και το μέγεθος της αριθμούς. Θα ήθελα να τη δούμε και να σχολιάσουμε. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα.
Λοιπόν, από το καλοκαίρι του 2015 και εντεύθεν, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειονότητα των οποίων προσπαθούσε να ξεφύγει από τον πόλεμο στη Συρία και άλλες ταραγμένες χώρες. Το περασμένο έτος, 400.000 άνθρωποι διέσχισαν τη θάλασσα για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με περισσότερους από 5.000 να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αγνοούνται στη Μεσόγειο. Σχεδόν το 90% των προσφύγων έχει πληρώσει οργανωμένους εγκληματίες και διακινητές για το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Παρά τη συμφωνία για μετεγκατάσταση 160.000 ετούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επί του παρόντος μόνο το 11% του συνόλου έχει μετεγκατασταθεί. Μέχρι σήμερα μόνο ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει μετεγκατασταθεί, τη στιγμή που ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο ξεπερνά τις 63.000. Οι αριθμοί είναι πραγματικά λυπηροί, καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Και το ερώτημα είναι, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι παραπάνω θα μπορούσαν να κάνουν τα κράτη? Και είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό όταν έχεις να κάνεις, ας απομονώσουμε τα συνόδευτα παιδιά, να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να ευαισθητοποιηθούν και να έχουμε μία Ουγγαρία και μία Πολωνία, οι οποίες έχουν θέσει την κόκκινη γραμμή τους και αρνούνται και μία ελάχιστη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε στον πρόλογό μας, ότι δυστυχώς δεν επιδεικνύεται η κοινοτική αλληλεγγύη όπως οφείλεται. Βασικός πυλώνας ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί τα βάρη να τα επομίζονται συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υποχρεωθούν αυτές οι χώρες, με τη λογική ότι πρέπει να υποχρεωθούν με ποινές σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν σε υποδοχή των μερτικών που τους αναλογεί αυτών των ανθρώπων. Θέλω να σημειώσουμε κάτι, γιατί έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλοι μύθοι τα τελευταία χρόνια. 8% από τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μουσουλμάνοι στο θρησκεύμα. Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι είναι θρησκευτικός ο πόλεμος. Δεν είναι θρησκευτικός ο πόλεμος. Άρα με το 1 εκατομμύριο δεν κινδυνεύει η Ευρώπη ούτε με τα άλλα 10 εκατομμύρια στα 540 που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην δημιουργούνται και μάλιστα καταρρύπτονται αυτοί οι μύθοι. Βεβαίως ο αριθμός ο οποίος θα πρέπει να επιτρέπεται να μπαίνει στην Ευρώπη έχει να κάνει με το πώς μπορούν να σωματωθούν, να μην μείνουν ως ξένο στοιχείο. Να έφερα πριν το παράδειγμα του Μόλεμπεκ. Από τη στιγμή που δεν σωματώνονται στις κοινωνίες, πολλοί από αυτούς είναι 30 χρόνια στο Βέλγιο και δεν έχουν μάθει τη γλώσσα. Εάν επισκεφτεί κάποιος την περιοχή αυτή, θα βλέπει πινακίδες στα αραβικά, δεν θα βλέπει ούτε στα φλαμαντικά, ούτε στα γαλλικά, ούτως ώστε να καταλάβει ότι έχει μπει σε μια περιοχή του Βελγίου. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Από τη στιγμή που υποδέχεσαι τους πρόσφυγες, οφείλεις να ακολουθήσεις εκείνες τις πολιτικές, ούτως ώστε να τους εσωματώσεις. Τα παιδιά τους να μπουν στα σχολεία, να μάθουν τη γλώσσα, να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν, για να μην δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα. Και βέβαια να έχουμε και πρόσβαση σε σωρία άλλων υπηρεσιών. Βέβαια, στην υγεία, στην εκπαίδευση, όλα αυτά τα αγαθά τα οποία δικαιούνται. Επαναλαμβάνω, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν ήταν συνειδητή επιλογή. Κανένας δεν θέλει να σηκωστεί αφήγη από τον τόπο. Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε. Τους το επιβάλλουν οι συνθήκες και εμείς στη θέση τους. Πάλι θα βάζαμε τα παιδιά μας στις βάρκες. Βεβαίως. Και θα ρισκάραμε. Όταν ξέραμε ότι έρχεται με τη χαντζάρα ο τρελός Ισλαμιστής και σφάζει ότι είναι διαφορετικό από αυτόν, τι θα κάναμε εμείς σε αυτήν την περίπτωση? Αλήθεια. Ποιοι εξόπλισαν τους Ισλαμιστές του ISIS? Ποιοι τους πουλούσαν όπλα? Δεν είναι ευρωπαϊκές χώρες? Δεν είναι η Τουρκία που τους χρηματοδοτούσε με το λαθρεμπόριο πετρελαίου? Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, να τα προσμετρούμε, για να ξέρουμε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, αλλά για να αναλαμβάνουμε και τις δικές μας τις ευθύνες. Σερίζουμε ό,τι σπήραμε. Ακριβώς. Αυτό γίνεται. Κύριε Παπαδάκη, παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις προσφύγων που κατόρθωσαν να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ένα τέτοιο ρεπορτάζ θα δούμε και στην συνέχεια και ενδεχομένως να πάρουμε κι εμείς κάποια μαθήματα, κάποια παραδείγματα. Πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε. The demography shows us that we are a continent where we will need people
to come and to work and to settle here in order to maintain the level of our welfare systems all over. Die Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, sie müssen sich anpassen. Au début, quand j'ai venu ici, c'est trop difficile. On ne sait pas parler français. Et les éducateurs de foyer, vraiment, ils ont aidé toujours. Et mes camarades aussi. Die Deutschen denken, die Flüchtlinge müssen auch arbeiten. Aber habe ich immer bemerkt, als Migrantin musst du doppelt gut sein gegenüber einer Deutschen. À l'heure où de nombreux États membres se détournent de la devise européenne unie dans la diversité, il est important de rappeler les valeurs européennes d'accueil et de solidarité. Non è che ho pensato da un giorno di essere un fotografo, ma frequentavo il centro di civico che mi hanno dato una macchina ossigeta. Lui viveva ancora alla stazione e ha deciso di fotografare le persone che condividevano con lui la strada. Qui ne è venuta fuori una passione reale che nel giro di poco tempo ha portato una sua foto, J'habite à Termini, a vincere un premio ad essere esposta al Metropolitan Museum di New York. Per me il valore importante della vita è a dare il contributo a qualcuno che riesce a fare qualcosa con il contributo che gli dà. We can never on European level legislate integration because it falls under the scope of subsidiarity. It's national competences, but we can foster an atmosphere of integration and that is your responsibility and mine. We have to share that. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα και το ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι, όπως ακούσαμε, αν όντως η ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και η ένταξή τους στις αγορές εργασίας μπορεί να ωφελήσει την ανάπτυξη της Ευρώπης, την οικονομική ανάπτυξη, αν θέλετε. Καταρχήν, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα γύρασης του πληθυσμού της. Και ήταν μία ανάσα για τη Γερμανία, οι Σύριοι που μετέβηκαν στην Γερμανία, μάλιστα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Πολύ υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Οι πρόσφυγες που είχαν φύγει από τη Συρία δεν ήταν στο κοινωνικό περιθώριο, ήταν άνθρωποι σπουδασμένοι, μορφωμένοι. Έχουν συνεισφέρει ήδη και μπορούν να συνεισφέρουν πολύ περισσότερο και βεβαίως η Ευρώπη θα ωφεληθεί ούτως ώστε να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Ξέρετε, και εμείς στην Κύπρο κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο ανοιχτά. Θυμόμαστε ότι τις πιο βαρετές ζουγιές τις έκαναν οι μετανάστες. Οι Κύπροι επέλεγαν να μην τις κάνουν. Στις φάρμες, σε διάφορους τομείς όπου οι Κύπροι επιλέγουν να μην εργαστούν, είναι οι μετανάστες. Αυτό σημαίνει συνεισφορά στην οικονομία της χώρας. Είχαμε αντίστοιχο παράδειγμα στην Ελλάδα. Όταν έγιναν τα Ολυμπιακά έργα, δεν ήταν οι Ελλαδίτες οι οποίοι δούλευαν στις υποδομές καθημερινά για να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Άρα μπορούν να συνεισφέρουν. Εμείς αυτό που λέμε είναι με έναν ελεγμένο τρόπο να μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη και να αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι ώστε να προσφέρουν στην προοπτική ανάπτυξη της ίδιας της Ευρώπης, εσωμάτωσης βεβαίως της κοινωνίας, για να μην έχουμε τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και αυτού του εύκολου του πολιτικού λόγου, ο οποίος της μυσαλλοδοξίας, όπου θυματοποιεί ανθρώπους χωρίς κανένα λόγο, γιατί φταίνουν κάποιοι άλλοι και τα θέλουμε να τα φορτώσουν πάνω στα εύκολα θύματα. Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να πάρει και να δώσει, και όπως δίνουν οι κοινωνίες της Ευρώπης. Βεβαίως, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο είναι? Με τις οδούς, οι οποίες πρέπει να είναι νόμιμες, οι οδοί διέλευση αυτών των ανθρώπων, για να μην πέφτουν θύματα αυτών των λαθρέμπορων ψυχοδολοφόνων, τους ονομάζω εγώ. Αποκομίζουν τεράστια κέρδη από αυτήν τη μεταφορά των ανθρώπων των ταλαιπωρημένων και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με την να γνωρίζει ο άλλος ότι στον τόπο όπου μένει, ότι εκεί υπάρχουν διαδικασίες για να μεταβεί στην Ευρώπη, η Ευρώπη βεβαίως να δεχτεί όσους μπορεί να τους φιλοξενήσει κατάλληλα και όσους σωματώσει. Αυτό είναι και ο στόχος του προγράμματος επανεγκατάσταση. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Τουρκία, εγώ τη θεωρώ ότι δεν είναι σωστή, όχι μόνο εγώ. Η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ότι είναι περισσότερο ένα business deal παρά μια συμφωνία επί
ζητημάτων αρχής και ανθρωπιστικής προσέγγισης. Η Ευρώπη εκβιάζεται από τις πολιτικές του κ. Ερντογάν, γιατί αύριο, αν τον κακοφανίσουμε, μια εγκίνηση μπορεί να ανοίξει και πάλι τα σύνορα, ούτως ώστε να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, για να εκβιάζεται η Ευρώπη συνεχώς από αυτές τις λογικές, από αυτές τις πολιτικές. Μάλιστα. Και κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες, και δεν μιλώ για την Τουρκία που είναι πολύ μεγάλη χώρα. Ιορδανία, Λίβανος, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, στηρίζει η Ευρώπη και οφείλει να στηρίξει η Ευρώπη, αλίμονο ειδικά για εμάς στην Κύπρο, να εγκαταρρεύσει ο Λίβανος. Δεν θα μπορούμε να υποδεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και κάτι τελευταίο, 30 δευτερόλεπτα και το καταληκτικό σας σχόλιο. Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο καταδεικνύει ότι το 73% των Ευρωπαίων πολιτών ζητούν περισσότερες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό, ενώ το 58% θεωρεί ότι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκείς. Οι πολίτες μιλούν. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη ακούει, κύριε Παπαδάκη. Όταν μιλούν οι πολίτες, αναγκαστεί η Ευρώπη να ακούσει. Όταν υπάρχει κοινωνική πίεση, όταν υπάρχει κοινωνική δράση και πίεση προς τα κέντρα απόφασης, κέντρα αποφάσεων, νομίζω θα ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Βεβαίως υπάρχει μια γραφειοκρατία, η οποία ταλαιπωρεί την Ευρώπη, αποφασίζουν δυστυχώς τα συμφέροντα, αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη οφείλει και θα βρει το δρόμο της. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Πάμε Ευρώπη. Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς αυτά είχαμε σήμερα για σας. Εσείς βεβαίως μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Project, γράφοντας EP4U στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα, για να πάμε που αλλού, Ευρώπη. Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και βεβαίως μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.